Σε λίγες ημέρες ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις με την αγωνία των υποψηφίων να χτυπά κόκκινο μετά από μια δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας. Από φέτος θεσπίζεται όμως και η ελάχιστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Τι σημαίνει αυτό και γιατί υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τον εκπαιδευτικό κόσμο? Φέτος είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται αυτό το νέο σύστημα. Είναι ένας σύγχρονος κόφτης. Ουσιαστικά μιλάμε για την μη δυνατότητα εισαγωγής στα πανεπιστήμια των μαθητών οι οποίοι θα βρίσκονται κατά 20% κάτω από τον μέσο όρο της αντίστοιχης κατεύθυνσης που θα δίνουν. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα να το καταλάβει ο κόσμος. Αν υποθέσουμε ότι σε μία κατεύθυνση οι μαθητές γράφουν συνολικά κατά μέσο όρο 12.000 μόρια, το 20% είναι 2.400, άρα λοιπόν δεν μπορεί να μπει κανένας φοιτητής στο πανεπιστήμιο με λιγότερα από 9.600 μόρια. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Πώς γίνεται δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει χαμηλή βαθμολογία να εισάγεται σε πανεπιστημιακή σχολή? Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι μπορούν να πάνε σε ένα ιδιωτικό κολέγιο αμφιβόλου αξίας και αναγνώρισης, το οποίο από πέρσι αναγνωρίζεται στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, σε ένα κολέγιο, εφόσον θα πληρώσει, θα πάει και θα σπουδάσει χωρίς να υπάρχει κανένα κριτήριο. Η θεώρησή μας είναι ότι είναι ένα δώρο στα συμφέροντα. Η κυβέρνηση υλοποιεί κάποιες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και θεωρούμε ότι ειδικά τη φετινή χρονιά με όλα τα προβλήματα, δεν είχαμε σχολείο φέτος, τα παιδιά μας δεν κάνανε μάθημα και τα απογεύματα δεν κάνανε μάθημα, ήμασταν σε μια μόνιμη τηλεκπαίδευση. Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι φέτος αυτό, τουλάχιστον φέτος, δεν έπρεπε να συμβεί. Η δέσμευση όμως προς συγκεκριμένα συμφέροντα και η υλοποίηση κάποιων αντιδραστικών πολιτικών τεινωθεί προς τα εκεί. Οι εκπαιδευτικοί στέκονται επίσης στο γεγονός πως η βάση αυτή θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ενώ οι υποψήφοι είχαν ξεκινήσει την προετοιμασία τους με βάση το προηγούμενο σύστημα.